Η ευημερία και η καλή οικονομική κατάσταση της μικρής τοπικής κοινωνίας λειτουργήσε ως πόλος έλξης για τους μουσικούς που πάντα επιζητούσαν έναν τέτοιο τόπο επιβίωσης. Έτσι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Ζίτσα υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά σχολεία της περιοχής, φιλοξενώντας 8 μεγάλες μουσικές οικογένειες. Την οικογένεια Γκάγκα, οικογένεια Γιαννοπούλου, οικογένεια Δήμου, οικογένεια Καψάλη, Καραγιάννη, Σταύρου, Καβάκου και οικογένεια Κότσι. Στις μέρες μας, οι μουσικές οικογένειες του Καψάλη Σταύρου και Καραγιάννη Ιωάννη είναι οι κύριοι εκφραστές του τοπικού ρεπερτορίου και ηχοχρώματος. Μουσική οικογένεια Γιαννοπουλέων. Η σκλήθρα των Γιαννοπουλέων θεωρείται από τις πιο παλιές της Ζίτσας. Οι Γιαννοπουλέοι είναι απόγονοι του Θανάση Γιαννόπουλου, δάσκαλου του Κίτσου Χαρισιάδη. Είναι σχεδόν όλοι τους οργανοπαίχτες και σιδεράδες. Ο Θανάσης έπαιζε φλογέρα και κλαρίνο. Το κλαρίνο του ήταν μπρούτζινο.